αρχεία της Λενεσού. Η σύλληψη έγινε χθες και έγινε για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Αξιολογήθηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες που έφτασαν στα χέρια των αρχών. Διενεργήθηκε μετά από δικαστικό ένταλμα χθες το μεσημέρι έρευνα στη θητεία του. Εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο, αλλά και αριθμό σπαστών μνήμη. Τα τεκμήρια στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Να πούμε πως φόρεσε χειροπέδες μετά την κατάσχεση των συγκεκριμένων τεκμηρίων. Μετά από 3 ώρες φόρεσε χειροπέδες η αστυνομία στον 35χρονο, καθώς εναντίον του υπήρχαν εύλογες υποψίες για παιδική πορνογραφία. Ναι. Και τώρα βρίσκεται υπόθεση στα χέρια του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το οποίο θα διερευνήσει και περαιτέρω τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μάλιστα, για της παιδικής πορνογραφίας, ναι. Είχαμε και μια άλλη υπόθεση στη Λεμεσό, Στέλλα, με την καταγγελία για απαγωγή και κακοποίηση γυναίκας από τον πρώην της. Ναι, πρόκειται για καταγγελία για απαγωγή συγκεκριμένα διερευνάδοντας ναι. της Λεμεσού. 23χρονη γυναίκα από την Λιθουανία γύρω στις 10:30 χθες το βράδυ πήγε για να καταγγείλει την απαγωγή της, όπως ανέφερε, από τον πρώην συμβίο της και σύντροφό της. Όπως ανέφερε, την 1η Οκτωβρίου ο πρώην συμβίος της την αφήγαγε και την έκλεισε στο υπόγειο της κατοικίας του και όπως ισχυρίστηκε στους ανακριτές, δύο εφιαλτικές στιγμές, καθώς ο 28χρονος πρόταξε μαχαίρι και την απειλούσε κάποιες στιγμές, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του, πως θα την σκότωνε, ενώ φαίνεται ότι φέρεται να την χτύπησε κιόλας. Ισχυρίστηκε επίσης όταν επιχείρησε σε κάποια στιγμή να μιλήσει κρυφά στο τηλέφωνο, της το άρπαξε και της το έσπασε. Και σύμφωνα με την αστυνομία Νούφριε, ο φερόμενος δράστης, άγνωστο το γιατί, αποφάσισε λίγο αργότερα να την αφήσει ελεύθερη. Από εκείνη τη στιγμή που έκανε την καταγγελία, από την Λιθουανία καταζητείται από μάλιστα, τις αρχές τον ψάχνει η αστυνομία. Στέλλα, έχουμε και, όπως με ενημερώνουν, μία μικροένταση στο Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού με συγγενείς. Είχαμε το πρωί, ναι. Ναι. Είχαμε το πρωί. Συγγενείς των Αιγυπτίων που απεβίωσαν. Ναι, μετά το θανατηφόρο στη Λεμεσό. Της Τρίτης, το φοβερό αυτό θανατηφόρο τροχαίο. Τι έγινε δηλαδή. Τη ζωή του οι Αιγύπτιοι, περίπου 20 άτομα ανούφτε μαζεύτηκαν εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Όλοι οι Αιγύπτιοι συγγενείς των δύο θυμάτων διαμαρτύρονταν έντονα για καθυστερήσεις, όπως καταγγέλουν, για να παραλάβουν τις σωρούς των δύο άτυπων νεαρών που έχασαν τη ζωή τους. Τους ζητούν τις σωρούς για να ταφούν στην Αίγυπτο. Και όπως ανέφεραν ο Νούφριε, η διαδικασία καθυστερεί και από την Τρίτη μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμη παραλάβει τις σωρούς. Μάλιστα, ένας εκ αυτών ανέφερε πως η μητέρα του οδηγού, ο οποίος πέθανε από το θανατηφόρο Νούφριε, απεβίωσε και αυτή από την λύπη της μετά τον θάνατο του παιδιού της και υπήρξε αρκετή ένταση. Μάλιστα, πλήθηκαν και δυνάμεις της αστυνομίας για να κατευνάσουν τα πνεύματα. Ναι. Υπάρχει μια δηλωσία την οποία τράβηξε ο συνάδελφος από την site του site και την έχουμε. Να τη δούμε, ναι. Ναι. Συναισθηματικά φορτισμένη. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει ένταση σε μια τέτοια περίπτωση. Τώρα, γιατί η καθυστέρηση αυτή, φαντάζομαι ότι το θέμα θα είναι και διαδικαστικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα. Να δούμε την δήλωση τη συγκεκριμένη. Για μην ευκαινήσει, γιατί είναι ευκαινή σήμερα. Έχει 4 μέρες μέσα τώρα. Αν ήταν Κυπριός, να μείνει έτσι μέσα. Δεν έχει σχέση με το πράγμα. Αν βρίσκουμε Σάββατο, σε Κυριακή είναι στο κοβέντα. Σε Κυριακή ήσταν αυτή. Εσύ αν νιώσω, εβάλλε. Εσείς θέλετε τον νεκρό σας. Ναι. Για να τον πάρετε στην Αίγυπτο. Ναι. Τούποτε άλλο εσύ θέλουμε. Τούποτε άλλο εσύ. Αν νιώσω, βάλετε τούποτα αυτή βαξίλου. Εσύ να κάτσεις να περιμένεις έτσι. Μα υπάρχουν διαδικασίες, νεκροτομή. Ναι, έχει 4 μέρες δηλαδή μου έτσι, εντάξει. Γιατί να έρθει αύριο, γιατί μην έρθει σήμερα. Για μην πέφτει σαν δύο χειριάς. Μέσα σάιμπορος, μόνο όχι έναν γιατρός. Μάλιστα. Χαρακτηριστικό φαίνεται η ένταση και η αγανάκτηση στα πρόσωπα των συγγενών των δύο θανόντων από το θανατηφόρο στην Λεμεσό. Υπάρχει όντως ένα διαδικαστικό κομμάτι. Τώρα 4 μέρες. Υπήρξαν και μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην επίδοση των σωρών. Από εκεί και πέρα, σαφώς και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το δικό τους το δίκαιο, θέλουν να παραλάβουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να τους οδηγήσουν πίσω στη χώρα τους για να μπορούν να προχωρήσουν με την κηδεία. Πάμε να αλλάξουμε θέμα όμως, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα είναι, είπαμε, η 4η Οκτωβρίου, έχει οριστεί από το 1931 ως η Παγκόσμια ημέρα
για τα δικαιώματα των ζώων, όλων των ζώων του πλανήτη. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ο Υπουργός Γεωργίας, ο κ. Κώστας Καδής, έκανε και μια περιήγηση σε